δηλαδή στην αρχή της εκπομπής, όπου τα περισσότερα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα δικά μου γραφόμενα, ήταν σωστά. Τώρα, αν δεν είχαμε πλακωθεί στις μπουνιές, εντάξει, δεν γράψαμε και κάτι τέτοιο. Εκ των υστέρων, ο Γρηγόρης δικαιώθηκε όσον αφορά την επιτυχία της εκπομπής όπως την βλέπει το κανάλι και όπως τη βλέπουν οι ίδιοι. Όχι όπως τη βλέπουμε εμείς. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι άνθρωποι που κάνουν κριτική δεν μπορούν να έχουν τη γνώμη τους, η οποία να είναι η ίδια από την αρχή ως το τέλος. Είναι αναγκαίος ο Γρηγόρης για τον Αντένα, κύριε Αγκολεμά? Γιατί να μην είναι. Τηλεοπτικό πρόσωπο, γιατί εσείς έχετε και τις ενστάσεις σας. Άλλες φορές έχετε μιλήσει στο παρελθόν θετικά για τον Γρηγόρη. Φέτος δεν σας άρεσε αυτό το πράγμα. Έπρεπε να το συνεχίσει αυτό, γιατί. Δεν θεωρώ ότι έχει κάνει τις τρελές επιτυχίες στην τηλεόραση, αν εξαιρέσει τον όμορφο κόσμο. Νομίζω. Ναι, και το ποτέ την Κυριακή, το Κυριακάτικο. Την Κυριακή είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και δηλαδή, το τηλεπαιχνίδι του. Ήταν ένα κόνσεπτ που πήγε αρκετά πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, και από... λες, αυτό που με το βραδινό σοου με την Καλομήρα στην πρώτη χρονιά. Και εντάξει, με την... εγώ δεν έχω την ίδια γνώμη με σένα. Δεν θεωρώ επιτυχία να. Κάποια πράγματα όμως δεν είναι και. Η Ελλάδα σε ένα στούντιο. Απλά τα νούμερα έδειχναν. Ναι, κάποια πράγματα είναι αντικειμενικά. Και κάποιες επιτυχίες στην τηλεόραση κρίνονται και ανάλογα με την τηλεθέαση. Και αυτό, σύμφωνα με την τηλεθέαση, πήγε πολύ καλά. Συμφωνώ. Γι' αυτό έλεγα προηγουμένως ότι αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι απαλλαγούν από το άγχος της τηλεθέασης, δηλαδή να κοιτούν σαν μανιακοί την άλλη μέρα ποιος βγήκε πρώτος, ποιος δεύτερος. Θα μπορέσουμε να δούμε καλύτερα πράγματα στην τηλεόραση. Επειδή είμαστε στο Γρηγόρη και θα ήθελα να μείνουμε λίγο ακόμα, έχει ακουστεί πάρα πολύ νωρίς, κατά την άποψή μου, μια φιλολογία σχετικά με το γεγονός ότι το Μέγκα φλερτάρει ακόμα και τώρα, που έχει ήδη ένα πρωινό πρόγραμμα, με το δίδυμο Μπεκατόρου Αρναούτογλου για το πρωινό του. Γενικότερα δεν το έχουν αφήσει αυτό στην άκρη. Μάλλον το έχουν αφήσει για φέτος και γενικότερα φαντάζομαι ότι είναι κάτι που τους αφορά ακόμα για το μέλλον. Έχετε ακούσει κάτι σχετικό ότι είναι ένα ζευγάρι που ενδιαφέρει πολύ το Μέγκα για να το έχει στο δυναμικό του? Νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει, τουλάχιστον για την χρονιά που μας έρχεται. Ναι. Δηλαδή δεν ισχύει καθόλου, με την έννοια ότι και οι δύο έχουν συμβόλαιο, έχουν εκπομπές και δεν νομίζω ότι τώρα κανείς παρατάει έτσι τις δουλειές τους για να πάει κάπου αλλού. Αν ήταν ελεύθερη... Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Αν ήταν ελεύθερη, θα ήταν δυνατός αντίπαλος για τον Γιώργο και τη Φέη, αυτό το δίδυμο? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η επιλογή του κυρίου Λοΐζου να κάνει, του Ξενόπουλου να κάνει αυτή τη στροφή που ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα είναι, αλλά πάντως είναι μία στροφή, είναι μια διαφορετική φιλοσοφία που ο ίδιος θέλει να δώσει. Να. Δηλαδή, αυτό το δίδυμο, αυτά το κλισέ των πρωινάδικων, ο Λοΐζος θέλει να την αλλάξει. Μάλιστα. Θέλει να δώσει δηλαδή το δικό του στίγμα ως διευθυντής τηλεόρασης. Την αλλάζει βέβαια με... πρέπει να του το στερήσουμε. Όχι. Ναι. Την αλλάζει βέβαια με άλλο ένα ζευγάρι. Γιατί αν είναι και η κυρία Τζαβαλιά, δεν νομίζω ότι θα απέχει πάρα πολύ από αυτό που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Όταν υπάρχει ένα ζευγάρι σε μια εκπομπή μοιραία, ασχολούμαστε και με τη ζωή τους, έτσι δεν είναι? Ναι. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό το κόνσεπτ. Δηλαδή, εκτός εάν ο Γιώργος έχει κάνει μαθήματα ηθοποίησης όλο το καλοκαίρι. Πάντως, θα το δούμε. Ο κύριος Λοΐζος, μιας που λέγατε που επιλέχθηκε για να φτιάξει το πρόγραμμα του Μέγκα, κατάφερε και έχει δώσει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στο Μέγκα, στο Μάγειρα, στον Άκη Πεντρεζίκη.